Κόβουμε τα παντζάρια και τα τοποθετούμε σε μία κατσαρόλα. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Προσθέτουμε 1 λίτρο νερό και βράζουμε για μισή ώρα. Σε μία κατσαρόλα βάζουμε 1 λίτρο νερό. Τρεις κουταλιές κουρκουμά. Και ανακατεύουμε σε μέτρια φωτιά να πάρουν βράση. Όταν είναι έτοιμο το σουρώνουμε όπως σας δείχνουμε. Αφαιρούμε τα παντζάρια . Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Σουρώνουμε όπως σας δείχνουμε. Στο καυτό ζουμί που έχουμε κρατήσει από τα παντζάρια διαλύουμε 50 ml λευκό ξύδι, τοποθετούμε τα βρασμένα αυγά, για καλύτερο αποτέλεσμα χρησιμοποιούμε άσπρα αυγά και αφήνουμε για 24 ώρες. Ανατακτά χρονικά διαστήματα ελέγχουμε, αν έχουν το χρώμα που επιθυμούμε τα βγάζουμε. Στο κρύο υγρό από τον κουρκουμά, διαλύουμε 50 ml λευκό ξύδι. Τοποθετούμε τα βρασμένα άσπρα αυγά και αφήνουμε για 24 ώρες. Όταν είναι έτοιμα, τα περνάμε με ελαιόλαδο για να γυαλίζουν. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία, καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση! Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Βράζουμε τα άσπρα αυγά σε αλατισμένο νερό για 13 λεπτά. Όταν κρυώσουν τα στεγνώνουμε, αλείφουμε λίγο ασπράδι αυγού, κόβουμε σχέδια της αρισκίας μας από χαρτοπετσέτες, τα κολλάμε με προσοχή επάνω στο αυγό, με το δάχτυλο περνάμε ασπράδι αυγού. Αν η χαρτοπετσέτα έχει αρκετό πάχος, ξεχωρίζουμε τα φύλλα. Βάζουμε όσα σχέδια θέλουμε σε κάθε αυγό και αφήνουμε για ένα βράδυ να στεγνώσουν όρθια. Για να βλέπετε όλες τις συνταγές, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία, χρόνια πολλά και καλό Πάσχα! Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Κόβουμε τις άκρες από το καλσόν, δένουμε τη μία πλευρά, βρέχουμε το αυγό
και τοποθετούμε ένα φύλλο μαϊντανού σε κάθε πλευρά. Για μεγαλύτερη ευκολία περνάμε το καρσόν σε ένα ποτήρι και βάζουμε το αυγό με προσοχή. Δένουμε σφιχτά την άκρη. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για να κάνουμε αυγά με σχήμα από άνηθο. Σε μία κατσαρόλα βάζουμε τις φλούδες από το κρεμμύδι και ρίχνουμε βραστό νερό. Τοποθετούμε με προσοχή τα αυγά και τα σκεπάζουμε με τις φλούδες. Βάζουμε 1-2 σκέτα αυγά για να μπορούμε να ελέγξουμε το χρώμα. Βράζουμε για 10 λεπτά, τα αφήνουμε για 6 ώρες στην κατσαρόλα, ελέγχουμε το χρώμα και αναλόγως για το πόσο σκούρο θέλουμε να είναι το χρώμα, τα αφήνουμε περισσότερη ώρα στην κατσαρόλα. Όταν έχουν το χρώμα που επιθυμούμε, τα αφήνουμε να στεγνώσουν και κόβουμε το καλσόν. Αφαιρούμε τα φύλλα. Τα περνάμε με λάδι και τα σκουπίζουμε με ένα πανάκι που δεν αφήνει χνούδι. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και μοιραστείτε το με τους φίλους σας στο Facebook. Καλή επιτυχία! Για να σας έρχεται ειδοποίηση για κάθε νέα μας συνταγή, πατήστε το καμπανάκι κάτω από το βίντεο και επιλέξτε να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις του καναλιού.